Το γραφείο ενός θεραπευτή, το γραφείο ενός ψυχολόγου, το γραφείο ενός ψυχοθεραπευτή είναι γεμάτο από ανθρώπους ανέραστους. Τι σημαίνει όμως πραγματικά ανέραστος άνθρωπος? Γιατί ανέραστος άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν κάνει σεξ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν σεξουαλική δραστηριότητα, μικρότερη ή μεγαλύτερη, κάποιες φορές και πολύ μεγάλη, και όμως είναι βαθιά ανέραστοι άνθρωποι, δηλαδή βαθιά αντιερωτικοί, που δεν υπάρχει ερωτισμός, ερωτική διακίνηση μέσα τους. Είναι ερωτικά νεκροί. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ο ερωτισμός, ο άνθρωπος ο ερωτικός, και άρα ο άνθρωπος ο ερωτεύσιμος, είναι αυτός που ακολουθεί το κάλεσμά του, τον προορισμό του. Τι σημαίνει κάλεσμα, τι σημαίνει προορισμός? Προορισμός σημαίνει να υπακούσω στην βαθιά επιθυμία. Βαθιά επιθυμία αποπροσκολλημένη από την ταυτότητα του εγώ. Η ταυτότητα του εγώ είναι ένα διανοητικό κατασκεύασμα επιβίωσής μας πάνω στον πλανήτη. Οι άλλοι μας λένε ποιοι είμαστε, ποιες είμαστε. Το μαθαίνουμε μέσα στην οικογένειά μας, το μαθαίνουμε μέσα στον πολιτισμό μας, μέσα στην κουλτούρα μας. Μαθαίνουμε από μικρά παιδιά ποιοι είμαστε και ποιοι δεν είμαστε. Ποιοι πρέπει να είμαστε και ποιοι δεν πρέπει να είμαστε. Υπακούμε λοιπόν στις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων, υπακούμε στις προσδοκίες των γονέων μας, διαμορφώνουμε έτσι μία ταυτότητα εγώ. Αυτή η ταυτότητα του εγώ, μέσα στην οποία, πάνω στην οποία είμαστε προσκολλημένοι, νιώθουμε πως είναι ο εαυτός μας, ο αληθινός εαυτός. Όχι. Χρειαζόμαστε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μέσα στον οποίο φυσικά μπορεί να περιεχθεί η ταυτότητα του εγώ. Χρειαζόμαστε έναν δυνατό εαυτό μέσα στον οποίο να υπάρξει, να βιωθεί και η ταυτότητα του εγώ. Τι συμβαίνει όμως στο εδώ και το τώρα μας? Σκοπός της ζωής μας είναι να υλοποιήσουμε τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων. Να υλοποιήσουμε τις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων, τις προσδοκίες των γονιών μας, να υλοποιήσουμε τις επιθυμίες των γονιών μας. Και όχι πραγματικά να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε. Ανακαλύπτοντας ποιοι είμαστε, ανακαλύπτουμε το κάλεσμά μας. Ανακαλύπτουμε τον αληθινό μας εαυτό και άρα το κάλεσμά μας και άρα την επιθυμία. Το πραγματικό μας θέλω, το πραγματικό μας θέλημα. Το πραγματικό μας θέλημα όμως δεν μπορούμε να το ανακαλύψουμε απλά ζώντας πάνω στον πλανήτη και προσπαθώντας να καλύψουμε τις απαιτήσεις, τα αιτήματα, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων. Αντιθέτως, πολύ συχνά, όταν κάποιος ανακαλύπτει το κάλεσμά του και ξεκινάει όλη αυτή η ερωτική διακίνηση μέσα του και γίνεται άνθρωπος ερωτικός και ερωτεύσιμος, χρειάζεται να, σε εισαγωγικά θα πω τη λέξη, να πληγώσει τους άλλους ανθρώπους προκειμένου να υπακούσει στο καλεσμά του και να τραβήξει το δρόμο του, το μονοπάτι του. Αν έχουν ήδη υπάρξει σχέσεις μέσα στις οποίες αυτός ο άνθρωπος έχει βρεθεί, δημιουργήσει, με τις οποίες έχει επιλέξει να δημιουργήσει. Εάν λοιπόν έχουν υπάρξει αυτές οι σχέσεις, τότε θα χρειαστεί να βρεθεί με την ιδέα πως ναι, ίσως πολλοί άνθρωποι γύρω του ή έστω αρκετοί άνθρωποι γύρω του θα πληγωθούν από την επιλογή του επιλογή της να ακολουθήσει το μονοπάτι του, το μονοπάτι της. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, βρέφη ακόμα, βγάζουμε ένα ηχηρό ουρλιαχτό
απέτησης. Και λέει η μαμά, το παιδί πεινάει. Κανένα παιδάκι δεν λέει βρέφος, δεν λέει μαμά πεινάω, μαμά διψάω, μαμά κρυώνω, μαμά βράχηκε το ποπουδάκι μου. Βγάζει ένα ηχηρό, βροντερό, ουρλιαχτό. Αυτό το ουρλιαχτό ονομάζεται το ουρλιαχτό της επιθυμίας. Και η μαμά, η μητέρα, προσφέρει την ανταπόκρισή της σε αυτό το ουρλιαχτό της επιθυμίας. Και τι μαθαίνει λοιπόν έτσι το βρέφος, ότι «Α, είναι οκ που υπάρχω, είναι οκ που επιθυμώ, είναι οκ που ουρλιάζω, παύλα εκφράζω την επιθυμία μου και ανταποκρίνεται κάποιος στην επιθυμία μου. Άρα είναι οκ, είναι καλό να επιθυμώ. Υπάρχει λόγος που υπάρχω. Υπάρχει λόγος που υπάρχω. Το ουρλιαχτό μου υπάρχει, επιθυμία μου υπάρχει, επιθυμία μου υλοποιείται. Υπάρχει λόγος που υπάρχω. Και αυτός ο λόγος είναι η υλοποίηση της επιθυμίας μου. Όσο λοιπόν το παιδάκι είναι ένα βρέφος και η ανταπόκριση της μητέρας είναι άμεση, τότε αυτό το βρέφος βιώνει τον κόσμο σαν έναν κόσμο που ακούγεται το ουρλιαχτό της επιθυμίας του και υλοποιείται. Έλα μου όμως πως ακόμα και όταν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση της μητέρας, εάν το βλέμμα της μητέρας δεν είναι υγιές και στην πραγματικότητα δεν είναι εκεί η μητέρα με όλη της την παρουσία και όλο της το είναι, ως χαρούμενος όμως άνθρωπος και αυτόνομος, το τονίζω, όντας χαρούμενος και αυτόνομος άνθρωπος, με όλη της την παρουσία εκεί και να λέει «Είμαι εδώ για σένα, ακούστηκες παιδί μου, ακούστηκες παιδάκι μου». Όταν αυτό το, δεν το λαμβάνει το βρέφος, δεν το λαμβάνει το μικρό παιδάκι, τότε διαμορφώνει μια δυσλειτουργική εικόνα για τον εαυτό του και τον κόσμο. Και καθώς μεγαλώνει, αναγκάζεται να υπακούει στις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων μη υγιείς. Πολλές φορές προσδοκίες, γιατί μη υγιείς, γιατί έρχονται από μη αυτόνομους, μη χαρούμενους ανθρώπους. Και έτσι η επιθυμία του καταπιέζεται, η βασική επιθυμία του, η ανάγκη έκφρασης της επιθυμίας του, καταπιέζεται και καθυλώνεται. Η επιθυμία αρχίζει και γίνεται, και όταν λέω γίνεται εννοώ μας πείθουν ότι αυτό σημαίνει επιθυμία. Η επιθυμία λοιπόν κακώς ερμηνεύεται ως αναζήτηση του αντικειμένου. Ως αναζήτηση λοιπόν αυτού του κάποιου που θα με κάνει ευτυχισμένη, ευτυχισμένο. Και όταν λέω αυτού του κάποιου εννοώ και του υλικού αντικειμένου, αλλά και του ανθρώπου, του ανθρώπινου πλάσματος που γίνεται αντικείμενο. Πώς γίνεται αντικείμενο λοιπόν η λαχτάρα μας να είμαστε σε σχέση? Είναι δυνατό να βλέπω τον άλλον άνθρωπο ως αντικείμενο? Ναι, όταν νιώθεις ότι αυτός ο άλλος άνθρωπος είναι εκεί για να σε υπηρετεί και για να καλύψει τις συναισθηματικές σου ανάγκες, όχι πάντοτε τις υλικές. Γιατί πολλές θεραπευόμενες μου λένε, μα εγώ δεν θέλω έναν άντρα για να καλύπτει τα υλικά ζητήματα, τα συναισθηματικά. Και πάλι λοιπόν τον χρησιμοποιείς. Τον χρησιμοποιείς ως αντικείμενο αυτόν τον άνθρωπο. Και όχι ως υποκείμενο. Υποκείμενο θα ήταν αν πραγματικά λαχταρούσες να συναντηθείς μαζί του. Πώς όμως θα συναντηθείς μαζί του αν δεν έχεις συναντηθεί πρώτα με τον εαυτό σου, δηλαδή το κάλεσμά σου, δηλαδή το θέλημά σου, δηλαδή την επιθυμία σου. Όταν λοιπόν κάποιος δεν έχει συναντηθεί με το κάλεσμα, τον προορισμό του, την επιθυμία του, το θέλημά του, όταν δεν ξέρει ποιος πια είναι, δεν μπορεί με αυθεντικό τρόπο να συναντηθεί και με τον άλλον άνθρωπο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να συναντιέται με έναν αέναο τρόπο, να συναντιέται με τη λαχτάρα του, να υλοποιηθούν οι επιθυμίες του, παύλα, οι ανάγκες του, οι απαιτήσεις του, οι προσδοκίες του. Και για πολλούς ανθρώπους έχει γίνει σκόπος ζωής η κατάκτηση αντικειμένων, κυριολεκτικά αντικειμένων, έτσι, υλικών αγαθών και όχι αληθινών συναντήσεων εμπειριών.
Και κάποιοι θεραπευόμενοι μου λένε, όχι, 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 εγώ θέλω ανθρώπους, θέλω σχέσεις. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι που λαχταρά η επιθυμία, η αληθινή συνάντηση με την ανθρώπινη εμπειρία. Πρώτα εμπειρία, συνάντηση με τον εαυτό μου και έπειτα με τους άλλους ανθρώπους, αφού ξέρω πώς είναι να συνδέομαι με εμένα, μόνο τότε μπορώ να γνωρίσω τους άλλους ανθρώπους, να συναντηθώ μαζί τους, δηλαδή να βιώσω τους άλλους ανθρώπους και τη συνάντησή μου μαζί τους. Όχι, όχι, λένε κάποιοι θεραπευόμενοι μου, εγώ τις σχέσεις βάζω πάνω απ' όλα, όχι τα αντικείμενα, ναι, αλλά με ποιο τρόπο. Με τον τρόπο του να καλύψουν οι σχέσεις τις δικές σου ελλείψεις, τα τραύματα και τις πληγές. Να καλύψουν οι σχέσεις τη μη σχέση με τον εαυτό σου, την έλλειψη σύνδεσης με τον εαυτό σου μέσα από τον άλλον. Να καλύψεις τις ελλείψεις των συνδέσεων με εσένα. Πίσω από τον έρωτα κρύβεται ο φόβος της εγκατάλειψης, ο φόβος για τη μοναξιά, ο φόβος για τη μοναχικότητα. Κι όμως, η μοναχικότητα είναι προϋπόθεση για να μπορέσεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Εάν δεν μπορείς να μείνεις μόνη μόνος σου και γυρνάς γύρω-γύρω από τις σχέσεις για να καλύψεις την έλλειψή σου να μπορείς να μείνεις με τον εαυτό σου, να καλύψεις την απώλεια ικανότητά σου και εκπαίδευσή σου να μπορείς να μείνεις με εσένα. Ζητάς λοιπόν τον έρωτα για να καλύψεις τη μοναξιά σου και τελικά μένεις πιο μόνος από μόνος και πιο μόνη από μόνη. Η μοναχικότητα και το να μπορείς να μείνεις με εσένα για να σε γνωρίσεις, για να συναντηθείς με το βίωμα του να είμαι ο εαυτός μου. Η μοναχικότητα είναι προϋπόθεση για τη σύνδεση με εσένα, αλλά και για τη σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους. Είναι απαραίτητη λοιπόν η μοναχικότητα για την ανάδυση της επιθυμίας, για την ανάδυση του καλέσματος, για την ανάδυση του ποια πραγματικά είμαι, άρα τι πραγματικά θέλω, ποιο είναι το θέλημά μου, ποια είναι η επιθυμία μου, ποιο είναι το κάλεσμά μου, ποιος είναι ο προορισμός μου. Πολλοί άνθρωποι είναι συνέχεια ερωτευμένοι. Συνέχεια ερωτευμένοι, τρέχουν πίσω από τον έρωτα, πίσω από τα φουστάνια του έρωτα. Αυτό που στην πραγματικότητα κάνουν είναι να καταναλώνουν αντικείμενα. Αυτή λοιπόν η κατανάλωση των αντικειμένων δεν θα φέρει ποτέ τον πραγματικό αληθινό κορεσμό. Ο πραγματικός αληθινός κορεσμός έρχεται από μέσα. Δεν μπορείς να εμπεριέξεις το εγώ σου, εάν κυνηγάς να χαθείς μέσα στα αντικείμενα. Μέσα στην κάλυψη των αναγκών σου, μέσα από τους άλλους ανθρώπους που φυσικά τους βλέπεις ως αντικείμενα και θα χρειαστεί να το παραδεχτείς. Εάν δεν έχεις αληθινή σύνδεση με εσένα, λυπάμαι που σου το λέω, αλλά χρησιμοποιείς τους άλλους ανθρώπους σαν αντικείμενα και τους βλέπεις έτσι. Και το χειρότερο, γιατί δεν είναι αυτό το χειρότερο, μπορεί να φαίνεται λίγο ηθικοπλαστικό έτσι όπως το λέω, είναι ότι βλέπεις και τον εαυτό σου ως αντικείμενο και όχι ως υποκείμενο. Εάν συνδεθώ με τον προορισμό μου, το κάλεσμά μου, τον αληθινό μου εαυτό, άρα την αληθινή μου επιθυμία, γίνομαι υποκείμενο και μπορώ να δω και τους άλλους ανθρώπους ως υποκείμενα και να συναντηθώ σε βίωμα σύνδεσης και γνωριμίας μαζί τους. Τελικά, αυτός που πληγώνεται πιο πολύ είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη προδοσία και το μεγαλύτερο έγκλημα είναι να προδίδεις, εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Και να παραμένεις εξαρτημένος, εξαρτημένη από τους άλλους ανθρώπους. Από τα αντικείμενα. Και να τοποθετείς φυσικά και εσύ τον εαυτό σου σε θέση αντικειμένου. Χρειάζεται λοιπόν να κάνεις το δικό σου. Το λέω έτσι γιατί μαθαίνουμε να καταπιέζουμε, καθυλώνουμε την πραγματική μας επιθυμία, όταν ακόμα και ειδικά στη φάση που είμαστε παιδιά, εκεί το μαθαίνουμε. Δεν το μαθαίνουμε στην ενήλικη ζωή.
Και χρησιμοποιώ επίτηδες αυτή τη φράση ότι θα χρειαστεί να κάνεις το δικό σου, γιατί πολλοί γονείς μας έχουν ταΐσει, ταΐζουν τα παιδιά τους με τη φράση «Α, δηλαδή θα κάνεις το δικό σου, πάντα το δικό σου». Αυτό το πάντα το δικό σου φυσικά καταλαβαίνω ότι πολλές φορές έχει ένα εκπαιδευτικό ρόλο, μια ύπαρξη και μια λειτουργικότητα εκπαιδευτική, παιδαγωγική, ότι χρειάζεται να έχουμε ενεργητική ακρόαση, να ακούμε τους άλλους ανθρώπους, να κάνουμε παύση, να σεβόμαστε, να είμαστε ευγενικοί, χρειάζεται να συμμάθουμε, να συνεργαζόμαστε, αλλά πάρα πολλές φορές αυτή η φράση τελικά καθυλώνει το πραγματικό θέλημα και την επιθυμία. Στο εδώ και το τώρα θα χρειαστεί να κάνεις το δικό σου. Το δικό σου βέβαια δεν περιλαμβάνει το να χρησιμοποιείς τους άλλους ανθρώπους. Το δικό σου, και εκεί θέλω να μείνουμε σήμερα, είναι να υπακούσεις το κάλεσμά σου, τον προορισμό σου. Και αν χρειαστεί να πληγώσεις κάποιους ανθρώπους γύρω σου, να το κάνεις. Γιατί αυτός που σίγουρα δεν πρέπει να πληγώσεις, είσαι εσύ. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι να προδίδεις τον εαυτό σου και όχι να προδίδεις τους άλλους. Βούτυξε λοιπόν μέσα σου, στα σκοτάδια σου. Ψάξε να δεις τις λανθασμένες σου επιλογές έως τώρα και με ανάληψη προσωπικής ευθύνης θα χρειαστεί να γιατρέψεις τις πληγές σου για να συνδεθείς με εσένα, για να μπορέσεις να είσαι σε αυτή τη ζωή με μία στάση ικανοποίησης, όντας ολόκληρο, ολοκληρωμένο «ον». Βουτάμε λοιπόν στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως. Βούτυξε και εσύ στα δικά σου. Όλοι χρειάζεται να το κάνουμε. Να βουτήξουμε στα σκοτάδια μας και με συμπόνια να αγκαλιάσουμε το σκιώδη μας σε αυτό, τα σκιώδη μας κομμάτια. Όλα αυτά για τα οποία κουβεντιάσαμε σήμερα είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται στις σκιές σου. Να ντρέπεσαι για αυτά, να τα φοβάσαι, να τα υποτιμάς, να τα απαξιώνεις. Να νιώθεις ντροπιαστικά, ενοχικά. Θα χρειαστεί να αγκαλιάσουμε τα σκιώδη μας κομμάτια, να τους ρίξουμε φως, να τα πάρουμε στην αγκαλιά μας, να τα φέρουμε στο φως. Βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως. Βουτάμε στα σκοτάδια μας και αναδυόμαστε στο φως.